Ευρωεκλογές 2024 στο δρόμο προς τις κάλπες. Κοντά μας έχουμε αυτή την ώρα τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον καθηγητή συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Κεντρωτή, με καταγωγή από το νησί μας, από τα Κύθηρα. Κύριε Κεντρωτή, να σας καλημερίσουμε. Είστε υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μεγάλο και σπουδαίο βιογραφικό, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με σπουδαίο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας για τα καλά σας λόγια και σας απευθύνω συμπατριωτικό χαιρετισμό, διότι κατάγομαι, θα το έχετε δει και στο βιογραφικό μου, από τα Φράτσια και δει από τη Συγγεία Τζαρμάδικα, Ραϊσιάνικα. Επισκεφτήκατε τώρα το Πάσχα καθόλου το νησί μας ή το επόμενο? Όχι, έχουμε κάθε χρόνο, αλλά συνήθως καλοκαίρι, μάλλον Ιούλιο ή Σεπτέμβριο. Οι εργασίες και οι υποχρεώσεις μου δεν μου επιτρέπουν να είμαι πιο συχνά. Ξέρετε, είναι πιο εύκολο να πάει κανείς στη Νέα Υόρκη, λέμε, από το να έρθει από την Κέρκυρα στο Τσιρίκο. Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά το επόμενο διάστημα. Καλά, ευχαρίστως, εννοείται. Κύριε Κεντρωτή, πώς βρίσκουμε το ΚΚΕ σήμερα? Θεωρείτε ότι είναι ισχυρότερο? Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη και τις δημοσκοπήσεις, ίσως θα θέλαμε να βρίσκεται λίγο σε υψηλότερη θέση από την Πέμπτη περίπου που δίνουν οι δημοσκοπήσεις? Μάλλον ναι. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο πονηρές. Δεν εννοώ ότι είναι κατευθυνόμενες, μπορεί να είναι και αυτό. Εννοώ ότι κάποιος που ερωτάται σε μια δημοσκόπηση μπορεί να δώσει ψευδή στοιχεία. Fake news, fake πληροφορίες, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Να πει ότι θα ψηφίσω το τάδε κόμμα και θα ψηφίσει ένα άλλο κόμμα ή δεν θα πάει καθόλου να ψηφίσει. Και οι παταγώδεις αποτυχίες στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οφείλονται ίσως σε αυτή την τάση των πολιτών που ψηφίζουν να μην λένε πάντα την αλήθεια στις δημοσκοπήσεις. Να νιώθουν ότι είναι πρωταγωνιστές αυτοί με το ρόλο που παίζουν αυτοί που έχουν γράψει για τον εαυτό τους. Σαν να είναι ένα θεατρικό έργο όπου έρχονται να σκηνοθετήσουν και να εκτελέσουν οι ίδιοι, που μόνο αυτοί ξέρουν το σενάριο. Γι' αυτό και αποτυγχάνουν πολλές φορές και τα exit polls και οι δημοσκοπήσεις, όχι επειδή είναι κακές οι δημοσκοπικές εταιρείες, τη δουλειά τους κάνουν και ξέρουν να την κάνουν, αλλά επειδή έχουν λανθασμένα στοιχεία από την επεξεργασία. Σωστά. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών? Τώρα αυτή τη στιγμή για το κόμμα μας είναι ένα, ότι πρέπει να ενισχυθεί το κόμμα στην Ευρωβουλή, διότι είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στον ευρωπαϊκό χώρο που αμφισβητούν και την ύπαρξη αλλά κυρίως τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω, γνώμη μας είναι, η άποψή μας είναι και την θεμελιώνουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα με την Ευρώπη. Είναι ένας οργανισμός ισχυρός, κάποτε ήταν πανίσχυρος, τώρα είναι απλώς ισχυρός, φθήνει η δύναμή του, που εκμεταλλεύεται την πολιτιστική, την πολιτική, την ιστορική παρουσία της Ευρώπης και θα έλεγα ότι της φετερίζεται κιόλας. Δεν έχει τίποτα να κάνει με την ευρωπαϊκή ιστορία. Κάλλιστα, να, σαν χτες είχαμε την νίκη των δυνάμεων, των συμμάχων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν φτάσει στο σημείο να εξισώνουν τους ιτημένους, τους ναζιστές και τους φασίστες με τους νικητές, τους κομμουνιστές. Μεταξύ των συμμάχων, γιατί οι σύμμαχοι ήταν οι Αμερικανοί, ήταν οι Βρετανοί, ήταν οι Σοβιετικοί. Πώς τολμούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν αυτή την εξίσωση, αυτό το ανιστόρητο πλάσμα που φτιάχνουν? Τι ακριβώς, πού ακριβώς αποσκοπεί? Μήπως δίνουμε εκ των υστέρων με την λεγόμενη αναθεώρηση της ιστορίας συγχωροχάρτη σε εκείνους που αιματοκύλησαν τον κόσμο και την πατρίδα μας? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν αντιμάχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την θεωρεί ότι είναι ένα υπερκράτος χωρίς δομή κράτους, διότι δεν έχει δομή κράτους, που όμως αποφασίζει για τις τύχες των κρατών μελών. Ειδικά στην Ελλάδα το έχουμε νιώσει αυτό το πράγμα την εποχή των μνημονίων, όπου διάφορα τριτοκλασσάτα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονταν στην πατρίδα μας και τι έκαναν? Διέτασαν τους εκλεγμένους πρωθυπουργούς, υπουργούς, τις αρχές να κάνουν τι? Να κάνουν αυτό το οποίο ορίζει το υπερκράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να είναι καν κράτος. Και από την άλλη τη μεριά, να αναγκάζει το ελληνικό κοινοβούλιο να ψηφίζει νόμους, οι οποίοι νόμοι τι άλλο, τι ήταν ακριβώς? Ήταν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 90%
της νομικής ύλης των νόμων της Ελλάδας είναι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα? Πού πάει η κυριαρχία του κράτους? Για αυτήν δεν αγωνίστηκαν? Για αυτήν δεν έδωσαν το αίμα τους οι προγονείς μας? Για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του κράτους. Δεν είναι καλός οργανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το χειρότερο είναι ότι δεν φτιάχνει, δεν γιατρεύεται. Πέραν του ότι γνώμη μου είναι, και των συντρόφων μου γνώμη επίσης είναι, ότι αυτός ο οργανισμός καταραίει. Και επιτρέψτε μου, έτσι είναι και λίγο αδόκιμο γλωσσικά, θα τον καταρρεύσουν τον οργανισμό αυτό οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι είναι οι υπερασπιστές του σήμερα. Γιατί έχουμε άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων και των φωνών γενικότερα, και αν αυτό σας ανησυχεί? Αν με ανησυχεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Όμως το κόμμα μας και άλλα κόμματα στην Ευρώπη, εργατικά, κομμουνιστικά, σοσιαλιστικά, το επισημαίνουν αυτό, το καθένα από την ιστορική του σκοπιά και όπως το βλέπει με το δικό του βλέμμα, αλλά η ακροδεξιά ακριβώς ενισχύεται επειδή τίνουμε στην αναθεώρηση της ιστορίας. Δηλαδή να ξεχάσουμε ποιοι ήσαν οι νικητές και ποιοι ήσαν οι νικημένοι στους τελευταίους πολέμους. Η ακροδεξιά παίρνει θάρρος και ανεβαίνει και είναι η εφεδρεία του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός στην περίοδο του ιμπεριαλισμού, όπως επιστημονικά λέγεται σήμερα, ένας νέος καπιταλισμός τρώει τον ίδιο τον καπιταλισμό. Δεν οροδούν προουδενός αυτοί. Το κεφάλαιο δεν οροδεί προουδενός, αρκεί να υπάρχει το κεφάλαιο. Και βεβαίως δεν είμαστε διατεθειμένοι να σώσουμε κανέναν από όλους αυτούς. Είστε το κατάλληλο άτομο να μιλήσουμε και λίγο για την ψήφιση τελικά του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που συζητήθηκε πάρα πολύ και έφερε και πληθώρα αντιδράσεων. Και εγώ, επειδή σπουδάζω και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο τμήμα της Φιλολογίας, είχαμε κατάληψη, και γενικότερα το Πανεπιστήμιο. Υπήρξαν καταλήψεις. Υπήρξαν καταλήψεις σε πολλά τμήματα. Η ουσία σε αυτό το τομέα είναι μία. Ότι τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια ή ιδιωτικά, δεν έχει σημασία η ταμπέλα. Η ουσία έχει σημασία. Φτιάχνονται πάνω σε μια ψευδή βάση. Και μάλιστα η ψευδής βάση αποδεικνύεται ως εξής. Εάν λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα είναι, δεν αμφισβητείται αυτό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ευρύτερη πατρίδα μας, αφού η Ελλάδα είναι μέλος, δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι φτιάχνεις ιδιωτικά πανεπιστήμια για να μην φεύγει συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Ποιο εξωτερικό ακριβώς? Ναι. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Δανία, στη Σουηδία, με αυτά είναι κρατημένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε πόσο έολο είναι το επιχείρημα αυτό? Όχι. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν φτιάχτηκαν, τα μη κρατικά έστω όπως λέγονται πανεπιστήμια, φτιάχτηκαν για έναν και μόνο έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να παίρνει ο ιδιώτης με γιώτα κεφαλαίο, το ιδιωτικό κεφάλαιο να νέμεται τις περιουσίες των Ελλήνων γονέων που θέλουν να μορφωθούν τα παιδιά τους. Αντί να ενισχύσουν τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία παρέχουν δωρεάν παιδεία, βάλλονται με κάθε τρόπο, κατασυκοφαντώνται, και βεβαίως αυτό το πράγμα είναι ψευδέστατο, με κάθε μέσον, οι προβοκάτορες αλήθεια υπάρχουν παντού και οι έτοιμοι να συνεργαστούν επίσης υπάρχουν παντού, για να φτιαχτούν, να καταρρεύσουν τα δημόσια πανεπιστήμια με έλλειψη υποδομών, με έλλειψη προσωπικού, για να έρθει κατόπιν ο καλός ιδιώτης και να δώσει πτυχία ιατρικής, νομικής, πολυτεχνείου στους νέους που θέλουν να σπουδάσουν. Θέλουν να παρουσιάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως μονόδρομο. Είναι η συνήθις τακτική. Διαβάζουμε στο ριζοσπάστη εδώ και αρκετό καιρό για ένα επικίνδυνο πολεμικό φορτίο των ΗΠΑ που φυλάσσεται μυστικά στη χώρα μας. Τι είναι αυτό ακριβώς και πού βρίσκεται, ξέρετε? Αυτός είναι ο ρόλος που παίζει η χώρα μας, δυστυχώς. Ο ρόλος που παίζει η χώρα μας είναι ο ρόλος ενός βοηθού των ιμπεριαλιστών. Ουκρανία, Γάζα, οπουδήποτε υπάρχει πολεμική αιστεία, εμφανιζόμαστε εμείς πρώτοι και καλύτεροι, πρώτοι καν μας καλέσουν, κάνοντας το καλό παιδί, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ωφεληθούμε, υποτίθεται, θα έλεγα τρομάρα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το είπα, δεν το ακούσατε, να ωφεληθούμε από τις ζυγίες που θα προκύψουν. Μα αυτό είναι πιάτσικο. Με λογική πιάτσικου στον 21ο αιώνα, του οποίου το πρώτο τέταρτο εξαντλείται ως ονούπο. Σωστά.
Νομίζω έγινε και όλα σε ερώτηση από κάποιους βουλευτές σας προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα πιέσετε περαιτέρω προκειμένου να αποκαλυφθεί αυτό, έστω τι μεταφέρετε. Βεβαίως. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι άγρυπνη. Εξάλλου, να πω κάτι, το έχει αποδείξει και στο Τσίβικο. Αγωνίστηκε, αγωνίζεται να μην φύγουν τα ΕΛΤΑ, αγωνίζεται για να έχει το νησί μας καλύτερους δρόμους, να υπάρχει, αγωνίστηκε για να γίνει εκείνο το επίγον και αναγκαίο μέτρο του βιολογικού καθαρισμού στο Μυλοπόταμο Όπερ και Γένετο, με πολύ μεγάλη πίεση, αγωνίζεται για να καλυφθούν τα συμφέροντα, τα νόμιμα, τα ανθρώπινα συμφέροντα των μελισσοκόμων, των γεωργών, των ελαιοπαραγωγών, των μικροϊνοποιών του νησιού μας. Αγωνίζεται επίσης για να αυξηθεί το προσωπικό, πάσης φύσεως προσωπικό, στο υποστελεχωμένο νοσοκομείο του νησιού μας. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι άγρυπνος φρουρός των λαϊκών συμφερόντων. Και λαός είμαστε όλοι εμείς. Δεν είναι κάποιοι συγκεκριμένοι. Είμαστε όλοι εμείς. Το λαϊκό σώμα το οποίο και ψηφίζει. Βλέπετε ενδιαφέρον για αυτή την κάλπη? Ο κόσμος απαξιώνει επειδή έχει πληγεί από την ακρίβεια, από τα Τέμπη, από το Μάτι και από διάφορα που συμβαίνουν και έχει οργιστεί. Κοιτάξτε, αυτό το ακούω το επιχείρημα και βεβαίως αποδεικνύει των πραγμάτων ότι είναι αληθινό. Ναι. Όμως, ποιοι το δημιουργούν αυτό? Ποιος δημιουργεί την απαξίωση στις εκλογικές διαδικασίες? Ποιος έχει κάνει την πολιτική τόσο απαξιωμένη? Είναι αυτοί που βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλούν και εμάς καμιά φορά για το λεγόμενο, επιτρέψτε μου τη λέξη, ξεκάρφωμα, δηλαδή να μην θυγεί η δημοκρατικότητά τους, όπου αφήνουν διάφορους να τσακώνονται, να γαυγίζουν, να καλύπτει ο ένας τον άλλον με ανυπαρξία επιχειρημάτων, το οποίο τι κάνει, τι αποτέλεσμα έχει? Διώχνει το ενδιαφέρον του πολίτη από την πολιτική. Ψηφίζει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει. Ξέρω, αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Η απαξίωση όμως γίνεται εκ των έσω και, εγώ θα το πω, είναι μεθοδευμένη. Όταν ως πολιτικά όντα παρουσιάζονται οι τηλεπερσόνες, σωστά, οι αθλητές, οι διακεκριμένοι, και ξέρετε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και γενικώς όλα τα αθλήματα, αλλά άλλο ο ποδοσφαιριστής στο γήπεδο και άλλο ο ποδοσφαιριστής που δίνεται πολιτικός χωρίς να έχει ιδέα από πολιτική και που παίζει έναν λανθασμένο ρόλο, οι διάφοροι λομπίστες, οι διάφοροι influencers, συγγνώμη, δεν έχουν βρεθεί οι λέξεις ελληνικές για να εκφράσουν τις έννοιες αυτές. Λοιπόν, όταν αυτοί αποβλακώνουν, το τονίζω, αποβλακώνουν τον ελληνικό λαό μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο κόσμος αντιδρά ενστικτοδός. Απαξιώνει ο ίδιος την ουσία της ύπαρξής του. Ο πολίτης, ο ενεργός πολίτης, το ξέρουμε εδώ και από τον Θουκυδίδη και από τους μεγάλους συγγραφείς της αρχαιότητας και τους κλασικούς φιλοσόφους, ότι ο πολίτης είναι η ουσία της δημοκρατίας, της πολιτείας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αν λοιπόν ο κόσμος σας επιλέξει και καταφέρετε να εκπροσωπήσετε τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο, ποια θα είναι η ατζέντα σας, τι θέματα θέτετε ως προτεραιότητα? Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ που με ρωτάτε. Το ζήτημα είναι να βγάλει και άλλους ευρωβουλευτές στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το αν είμαι εγώ ή οποιοδήποτε άλλο σύντροφος ή συντρόφισσα, αυτό είναι το τελευταίο. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Διότι δεν έχουμε προσωπική ατζέντα εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχουμε θέσεις επεξεργασμένες, συζητημένες στα όργανα του κόμματος, τις οποίες με δημοκρατικότητες διαδικασίες τις έχουμε αγάγει σε πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες και προβάλλουμε χάρη του ελληνικού λαού και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αυτός είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ευρωβουλή. Και ο ρόλος μας είναι να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να οδηγήσουμε στο σπάσιμο των δεσμών που μας έχει φορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω ένα μόνο που ενδιαφέρει και το τσιρίγο μας. Κοινή αγροτική πολιτική είναι διαβόητη πλέον. Έχει εξαθλιώσει κάθε αγρότη και τα συναφή επαγγέλματα. Εργαζόμαστε λοιπόν, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε για να κοπεί αυτός ο δεσμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κεντρωτή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς από τα Κύθυρα. Παρομοίως χαίρομαι συμπατριωτικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς και να ανταμώσουμε το καλοκαιράκι τον Ιούλιο στο αγαπημένο μας νησί. Θα χαρούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.